Ναι, μας το έλεγε γι' αυτό. Ναι. Αλλά άρα, Μαριάννα, συγγνώμη τώρα που θα το πω έτσι, αλλά. Να το πει. Θα το πω κανονικά όπως σκέφτομαι. Ναι, ναι. Λεφτά δεν βγάλατε. Εγώ ποτέ. Ναι, ενώ. Εγώ ποτέ. Η επιτυχία πολύ μεγάλη, αλλά από πού, από τους δίσκους. Από τις πωλήσεις οι δημιουργοί βγάλανε κάποια χρήματα. Οι δημιουργοί όμως. Περισσότερα από τους καλλιτέχνες. Ναι, ναι. Και εγώ, επειδή υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τον τότε συνεργάτη μου, το κομμάτι αυτό της Eurovision, το φρενάρισα πολύ. Δεν το έδωσα στη Γερμανία που μου το ζητάγανε. Με έπαιρναν τότε κάθε μέρα τηλέφωνο. Για το Αστέρι ή ναι, για το άλλο. Το Αστέρι. Δεν το έδωσα γιατί δεν είχε λυθεί το θέμα με τον συνεργάτη μου. Και θεωρώ... Άρα χάσατε και οι δύο. Ναι. Πιο πολύ εγώ βέβαια γιατί αφού... Ναι. Anyway. Ναι. Αυτό. Είναι μια λίγο θλιβερή ιστορία, αλλά αυτά συμβαίνουν όταν φέρεσαι λίγο πιο ευγενικά και εμπιστεύεσαι στους ανθρώπους θέλεις πιο πολύ. Θέλεις να αυτή την ιστορία ή όχι. Όχι, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια πια. Έχεις κάνει ειρήνη μέσα σου με αυτό, δηλαδή. Ναι, γιατί εγώ ξέρω την αλήθεια μου. Την αλήθεια μου την ξέρω. Όποιος ξέρει την αλήθεια του, ανάλογα θα αισθάνεται, ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος. Διεκδικήθηκε η πατρότητα του τραγουδιού, για να καταλάβω περίπου. Διεκδικήθηκε με κάποιο τρόπο και με κάποιο τρόπο σε ένα δικηγόρο, ο οποίος... Μετά δεν έβρισκε ούτε το φάκελο, ούτε την υπογραφή του πρώην αυτού συνεργάτη μου, ούτε τίποτα. Οπότε το άφησα έτσι. Μάλιστα.